Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Καλωσορίσατε. Χαίρομαι που βρισκόμαστε και πάλι και μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούμε πρώτα απ' όλους μαζί σας το αποτέλεσμα μιας πολύ εντατικής και συστηματικής προσπάθειας εξυγχρονισμού των online υπηρεσιών μας για τους εταιρικούς μας πελάτες. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε 2 χρόνια πριν, στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζάς μας. Βασικός μας στόχος ήταν η αξιολόγηση και αναθεώρηση του μοντέλου εξυπηρέτηση των εταιρικών μας πελατών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι μας οι πελάτες απολαμβάνουν μια εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάσαμε μεταξύ άλλων στον εξυγχρονισμό των online υπηρεσιών που προσφέρουμε. Για το λόγο αυτό, και θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου οι πελάτες μας θα μπορούν να εκτελούν απρόσκοπτα το σύνολο των καθημερινών τραπεζικών εργασιών τους, με ευκολία και ταχύτητα, με πλήρη ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το χώρο εργασία τους, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσουν τον πολύτιμο χρόνο τους με περιττές επισκέψεις στο κατάστημα και σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Με τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας, παράλληλα όμως, είμαστε βέβαιοι ότι αναβαθμίζεται συνολικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των εταιρικών μας πελατών, αφού η σχέση τους με το Relationship Manager γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και όχι διαδικαστική. Στο παρελθόν, ο RM λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής. Είχε ένα ρόλο περισσότερο εκτελεστικό και διεκπεραιωτικό. Με τις νέες digital δυνατότητες που δίνουμε στους πελάτες μας και με νέα εργαλεία που δίνουμε στους RM, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η μεταξύ τους σχέση θα γίνει ακόμα πιο ουσιαστική και θα έχει το συμβουλευτικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. Θα εστιάζεται στην κατανόηση των πελατών, στην εύρεση λύσεων των προβλημάτων τους και στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της σχέσης. Η διαδικασία του εξυγχρονισμού των ψηφιακών μας υπηρεσιών είναι συνεχής, εξελίσσεται διαρκώς και βασίζεται στους εξής κύριους άξονες. Πρώτον, στη μελέτη των best practices τόσο της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς, όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από τα ηλεκτρονικά κανάλια των τραπεζικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον κλάδο των fintechs, ειδικότερα στους τομείς της ευέλικτης διαχείρισης ρίσκου μέσα σε συγκεκριμένα πιστοτικά πλαίσια, των σύνθετων πληρωμών και της έξυπνης διαχείρισης των εταιριών, της έξυπνης τιμολόγησης μέσα από ομαδοποιημένες υπηρεσίες και πολλά άλλα. Δεύτερον, για όλους εμάς την Εθνική Τράπεζα η αξιοποίηση τεχνολογίας δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά ένα εργαλείο βελτίωσης της ζωής των πελατών αλλά και των στελεχών μας. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε επιχειρησιακά μοντέλα που επιτρέπουν την ανάδειξη και προτεραιοποίηση των καινοτόμων ιδεών, αλλά τις πρακτικές που προσφέρουν το ιδανικό time to market. Τρίτον, στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών μας. Από το 2017 έχει ξεκινήσει μια διαρκής προσπάθεια ανατροφοδότησης με ανοιχτά workshops με τη συμμετοχή των στελεχών της πρώτης γραμμής, της διοίκησης τράπεζας και φυσικά των πελατών μας. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό αριθμό συνεντεύξεων σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες που ανέδειξαν προβλήματα, ευκαιρίες, αλλά και τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουμε για το μετασχηματισμό των ψηφιακών μας καναλιών. Μερικά από τα αποτελέσματα όλης αυτής της προσπάθειας είμαστε εδώ για να σας δείξουμε σήμερα. Τέταρτον, στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών που προσαρμόζονται στις υπηρεσιακές ανάγκες του σήμερα, όπως για παράδειγμα το Agile, αλλά και στο να προχωρήσουμε γοργά με τις κατάλληλες επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών της τράπεζας, ώστε η ψηφιακή μας μετάβαση να είναι βιώσιμη, συνεχής και αέναη. Και τέλος, στην ενημέρωση των στελεχών της πρώτης γραμμής της τράπεζας ως προς τη σημασία της προώθησης των online υπηρεσιών στους πελάτες μας για 2 λόγους. Πρώτον, τη δική τους ευκολία και ασφάλεια. Δεύτερον, την αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου των στελεχών μας προς όφελος του συμβουλευτικού τους ρόλου και συνεπώς της καλύτερης καθοδήγησης των πελατών μας, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα. Αυτό που επιδιώκουμε λοιπόν είναι η χρήση της τεχνολογίας με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πελατών μας και την παράλληλη αξιοποίηση του χρόνου μας για πιο κρίσιμα θέματα. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που σήμερα βρισκόμαστε όλοι εμείς στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε νέες καινοτόμες λύσεις που προσδίδουν αξία στην καθημερινότητα των πελατών μας και τους βοηθούν να μπορούν να συναλλάσσονται μαζί μας χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους σε καταστήματα. Οι νέες μας υπηρεσίες είναι πολλές και σημαντικές. Ενδεικτικά αναφέρω η online νομοποίηση βάσει του τύπου της εταιρείας με απλό και κατανοητό τρόπο, η online εκταμείευση δανείων,
Η online αποπληρωμή δανείων σε δεδομένων αλληλόχρεους λογαριασμούς και παρέχει online πληροφόρηση στους πελάτες για το σύνολο των οφειλών τους ανά πάσα στιγμή. Η ανανέωση του τρόπου διαχείρισης των εταιρικών χρηστών του Internet Banking, ώστε να μπορούν να εισαγάγουν ή να μεταβάλουν τους χρήστες τους και τα εγκριτικά τους όρια κατά το δοκούν. Η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων για μια ευρεία γκάμα τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά και η ενημέρωσή τους σχετικά με το αποτέλεσμα των αιτημάτων αυτών από το Internet Banking. Η δυνατότητα τέλος διαχείρισης πολλαπλών εταιρικών λογαριασμών του Internet Banking με τη χρήση μόνο ενός κωδικού. Ακόμα, θα αναφερθούμε στα APIs και στην προσπάθεια που γίνεται για τη διασύνδεση των πελατών μας απευθείας με τα συστήματα της τράπεζας για την απρόσκοπτη διενέργεια των συλλογών τους, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο Internet Banking της τράπεζας. Η Εθνική μας Τράπεζα είναι μία από τις τράπεζες που πρωταγωνιστεί διεθνώς στο συγκεκριμένο τομέα, έχοντας πολλές διακρίσεις όσον αφορά τα εργαλεία που προσφέρει για την υποστήριξη των εταιρικών πελατών από την εξειδικευμένη μας ομάδα και το ψηφιακό οικοσύστημα του developer.nbg.gr. Σε αυτό όμως θα αναφερθεί εκτενέστερα και ο κύριος Γιώργος Μαρίνος στη συνέχεια. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε διαρκώς νέους καινοτόμους τρόπους συνεργασίας στους πελάτες μας, κομμένους και ραμμένους στα μέτρα τους, όπως άλλωστε ορίζει στους εταιρικούς πελάτες της τράπεζάς μας. Η προσπάθεια αυτή μας κάνει περήφανους, όχι μόνο επειδή πρωτοπορούμε στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά κυρίως επειδή βοηθά τους πελάτες μας να αναπτύσσουν νέους τρόπους αξιοποίησης και σε ορισμένες περιπτώσεις διεύρυνσης των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Αυτός είναι τελικά και ένας σημαντικός λόγος συνεργασίας με την Εθνική μας Τράπεζα. Όλες αυτές οι αναβαθμίσεις που θα ακούσετε σήμερα είναι απλά μια εξαιρετικά δυναμική αρχή. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας να δοθεί δυνατότητα στους εταιρικούς μας πελάτες να επιλέγουν τα ηλεκτρονικά μας κανάλια για τη διενέργεια του συνόλου των συναλλαγών τους και να εμβαθύνουμε περισσότερο τις σχέσεις τους με τη χρήση νέων πολυμών τεχνολογιών όπως τα APIs. Η δέσμευσή μας για τη δημιουργία μιας εύχρηστης, ευρείας και αποδοτικής online πλατφόρμας για τους εταιρικούς πελάτες είναι ισχυρή, αλλά είναι και βασικός πυλώνας του επιχειρηματικού μοντέλου που έχουμε επιλέξει να εφαρμόσουμε για να ικανοποιήσουμε τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας, αλλά και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Πλέσα για την αναλυτική παρουσίαση των νέων μας υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις.